κάναμε πρόβλημα. Έτσι πες στους μήλους, έτσι θα δώσουν καμιά μέρα. Όπως βλέπεις το πράσινο, αστεία, πράσινο, 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 λέει πράσινο. Τα μα έχεις τέτοια. Ξανά πάλι έτσι. Εγώ δεν ξέρω. Η Ράγκη έγινε ψυχιακόμα στον χρόνο μελλοντικά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χωριό Βροντερό, είμαστε κοντά στα σύνορα, είμαστε απέναντι από το μέτωπο της φωτιάς. Οι συνθήκες νομίζω σήμερα είναι λίγο καλύτερες από εχθές, θα μας το πει και ο περιφερειακός διευθυντής ο κύριος Μαυρόπουλος. Θεωρούμε, εμείς σαν Δήμος θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλη την πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και τους φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με όλα σχεδόν τα μέσα. Ο Δήμος βοηθάει την κατάσταση με ό,τι μέσο διαθέτει και μπορεί. Ήταν άριστη η συνεργασία και όσο αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, ο κύριος Μαυρόπουλος μπορεί να μας πει. Γεια σας. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες κατά τις 10 η ώρα περίπου. Η υπηρεσία μας επενέβη άμεσα με πυροσβεστικά οχήματα, με 7 πυροσβεστικά οχήματα από τα οποία τα 5 ήταν υδροφόρα. Με τις δυνάμεις μας καταφέραμε και με τα εναέρια μέσα να περιορίσουμε τη φωτιά και να την οριοθετήσουμε. Οι δυνάμεις ήταν 40 άτομα προσωπικό, 22 πεζοπόρο και 18 πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε περιμετρικό έλεγχο της φωτιάς, καμένο άκαυτο, και λόγω της ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία είμαστε σε μια επιφυλακή, μην τυχόν έχουμε κάποια αναζωπήρωση και δημιουργία εστία πυρκαγιάς. Το δάσος που κάηκε ήταν πυκνό από δρύς και πυξάρια και κέδρα και είχε πολύ φύλλωμα κάτω στο έδαφος. Έχει φτάσει μέχρι τα σύνορα της Αλβανίας και έχει περάσει ένα κομμάτι μέσα το οποίο είναι ελεγχόμενο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά και μας κυκλώσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εστίες μέσα στην Αλβανία. Στο κομμάτι που είμαστε εμείς εδώ πέρα δεν υπάρχει. Δεν είναι, είναι κάποιο κομμάτι γιατί τα πανέλα πάνω τα οποία μπορεί να... φυλώματα που καπνίζουν από κάτω, αλλά έχουμε άτομα πάνω για να το ελέγξουν. Εντάξει, είναι και στο δικό μας το κομμάτι δηλαδή και εκεί πέρα μέσα και κανένας κορμός χοντρός που όπως πέρασε φωτιά και μπορεί να καίει. Πίσω από την κορυφογραμμή είναι τα αλβανικά σύνορα. Ναι. Είναι καμιά κουσαριά μέτρα εκεί. Κάνουμε περιμετρικό και από εκεί το κομμάτι. Ναι. Καμιά κουσαριά μέτρα πέρασε μέσα. 30 κάπου εκεί.